σε δύο αλλαγές που προκαλούν αίσθηση και σε μια προσθήκη επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην απόφαση του Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτεινιώτη σε ό,τι αφορά στις θέσεις των αντιδημάρχων μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, δηλαδή το καλοκαίρι του 2014. Η πιο σημαντική αλλαγή, που περιέχει και στοιχεία επικοινωνιακού χαρακτήρα, αφορά στη μετακίνηση της Νατάσας Οικονόμου από την Αντιδημαρχία Οικονομικών στην Καθαριότητα. Προφανώς η κυρία Οικονόμου παραβεί την Οικονομική Υπηρεσία με ένα έργο που δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το έργο, ανεκτίμητο πραγματικά, και δοκιμάζει την τύχη της σε έναν άλλο τομέα. Ο Χαραλαμπός Τσαμπάζης αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα αντιδημάρχου στην ενιαία Δημοτική Ενότητα Βόλου Νέας Ιωνίας και Εσσονίας, ενώ υπό την εποπτεία του θα βρίσκονται στο εξής και τα κημητήρια. Τα καθήκοντα της Νατάσας Οικονόμου αναλαμβάνει ο Ηλίας Ξηρακιάς, που επανακάμπτει στο σχήμα των αντιδημάρχων μετά την απομάκρυνσή του στις αρχές του 2011. Δημιουργείται πλέον Αντιδημαρχία Οικονομικών και Προγραμματισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, στην οποία ανατίθεται το βαρύ φορτίο να συνεχίσει την εξυγίαση των οικονομικών του Δήμου σε συνθήκες οικονομικής κατάρρευσης των ΟΤΑ και να επιτύχει την ακόμα πιο σφιχτή και μετρήσιμη λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων ως ενιαίου συνόλου, διασφαλίζοντας πρωτίστως την πιστοδοσία του προσωπικού, την αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων της καθημερινότητας του πολίτη και τη στήριξη και δυνάμωση των κοινωνικών δομών. Η μοναδική προσθήκη αφορά στον Δημήτρη Δερβαίνη, που γίνεται ο 10ος αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, διαβίου μάθησης και απασχόλησης, καθώς και δημοτικής αστυνομίας. Ο Νίκος Μόσχος παραμένει αντιδήμαρχος πολεοδομίας, ενώ την αρμοδιότητα στο πράσινο αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος Νέας Αγχιάλου Παντελής Πελεκάνος. Στις θέσεις τους παραμένουν επίσης οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Φώτης Λαμπρινίδης, κοινωνικής προστασίας Απόστολος Παντσάς και πορταριάς Ιολκού Μακρινίτσας Γιάννης Γκουντέλιας. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του κ. Νίκου Στόικου, αντιδήμαρχος Αγριάς και Αρτέμιδας, αναλαμβάνει ο κ. Σωτήρης Χαλκιάς. Ο κ. Μαβίδης και ο κ. Κοντορίζος παραμένουν στην Προεδρία του Νομικού Προσώπου και της Κοινοφιλίου Επιχείρησης Αντιστοίχους, όπως επίσης και η κ. Μπαρτζόκα στην Επιτροπή Παιδείας και Τουρισμού. Ο κ. Καουνάς αναλαμβάνει την Αναπτυξιακή Εταιρεία και διατηρεί την Προεδρία των Σφαγείων, ενώ τέλος παραμένει αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑΜΒ ο κ. Λεωνίδας Μαυρογιάννης. Σε ό,τι αφορά στις διμερεσίες της Κυριακής, ο Δήμαρχος θα προτείνει εκ νέου τον Απόστολο Φινικόπουλο για τη θέση του Προέδρου. Ο κ. Σκοτεινιώτης, που έκανε και έναν απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής στη διετία που πέρασε, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά όταν αναρωτήθηκε αν θα διεκδικήσει εκ νέου το Δημοβόλου. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Όσοι κάνουν σχεδιασμούς κάνουν σχέδια επί χάρτου, ανέφερε χαρακτηριστικά.